στον ΠΑΟΚ και από ποια ομάδα ήρθατε? Ήρθα από την ομάδα του Παναριακού, Αργούς Αργολίδος, όχι Ορεστικό όπως μερικοί γνωρίζουν, το 1992. Ποιος ήταν ο άνθρωπος που σας έφερε? Δεν ήταν κάποιος συγκεκριμένος. Είχαν δει δύο ποδοσφαιριστές τότε από την ομάδα μου, εμένα και τον Γκόλα, που αργότερα πήγε στον Απόλλωνα και μετά στον Παναθηναϊκό και στην ΑΕΚ. Και είχαν, τότε είχε φύγει ο συγχωρεμένος ο Μιτσιμπόνας και ο Γιώργος ο Σκαρτάδος από την ομάδα και κάναν την ανανέωση ο κύριος Βουλινός και πήρε μόνο εμένα σε πρώτη φάση σαν αριστερό μπακ. Πώς καθιερωθήκατε στην ομάδα? Από την πρώτη χρονιά είχαμε προπονητή τον κύριο Πέτροβιτς και από την πρώτη χρονιά μου έδωσε τη θέση του βασικού ποδοσφαιριστή της ομάδας. Μετά έγινε και η ανανέωση, ήρθαν και τα άλλα παιδιά. Στην αρχή είχαμε έρθει ο Δερμιτζάκης, ο Χάβος και εγώ από εκείνη τη φουρνιά δηλαδή που βγήκαμε. Και μετά το Δεκέμβριο είχε έρθει και ο Θόδωρος Ζαγοράκης, αργότερα ήρθαν και άλλοι ποδοσφαιριστές και έγινε η ριζική ανανέωση τότε της ομάδας. Περάσατε την περίοδο που ήσασταν στην ομάδα, ήταν και μια δύσκολη περίοδος. Τα πέτρινα χρόνια. Τα γνωστά πέτρινα χρόνια, ναι. Τι αντιμετωπίσατε αυτά τα χρόνια? Εντάξει, τότε μετά τα επεισόδια με την Paris Saint-Germain ήταν όντως πάρα πολύ δύσκολα χρόνια. Δεν έρχονταν πολύ καλοί ποδοσφαιριστές στην ομάδα. Εμείς ήμασταν όλοι καινούργια παιδιά που έπρεπε να σηκώσουμε στις πλάτες μας αυτή την τεράστια ομάδα που λέγεται ΠΑΟΚ. Και σαφώς είχαμε πάρα πολλές δυσκολίες, αλλά καλώς έχουν τον πράγμα, τα καταφέραμε και νομίζω ότι κατορθώσαμε σιγά σιγά και πήραμε τον αέρα που χρειαζόταν για αυτή την που χρειάζεται να έχει ένας ποδοσφαιριστής που παίζει στον ΠΑΟΚ. Και σιγά σιγά κατορθώσαμε να φτιάξουμε αυτό να βάλουμε και μέσα ένα λιθαράκι σε αυτό το μεγάλο οικοδόμημα που απολαμβάνουμε όλη αυτή τη στιγμή. Έχετε πάνω από 200 συμμετοχές. Ποιο παιχνίδι θα ξεχωρίσετε, ποια ήταν η καλύτερη αγωνιστική σας στιγμή? Σαφώς ήταν η πρόκριση μέσα στην Arsenal, αλλά εκεί δεν είχα πολύ χρόνο συμμετοχής, γιατί τότε είχα και κάποια προσωπικά προβλήματα οικογενειακά υγείας. Οπότε το 1995, ένα 3-0 με τον Ολυμπιακό, το οποίο είχα σημειώσει και το τρίτο γκολ. Ένα 3-0 στο πρωτάθλημα, είχαμε κερδίσει μέσα στην Τούμπα, όπως επίσης και το 0-4 μέσα στο Χαριλάο, με τον Άρη. Ποιον συμπαίκτη σας τα ξεχωρίζατε? Από εκείνη την εποχή, Έλληνα. Οτιδήποτε. Αν θέλετε έναν Έλληνα και έναν ξένο. Εντάξει, ο Θόδωρος ο Ζαγοράκης που έκανε και την καριέρα που όλοι γνωρίζουμε. Και από ξένους, τις τελευταίες χρονιές που ήταν ο Λιβάρης, ήταν πολύ καλός ποδοσφαιριστής, αλλά ένας ποδοσφαιριστής που με είχε εντυπωσιάσει ιδιαίτερα, δεν τον πρόλαβα εγώ πάρα πολύ, ήταν ο Μαγκδί. Ο Μαγκδί Ντολμπά. Τι διακρίνατε σε αυτόν και σας άρεσε? Ήταν εξαιρετικός ποδοσφαιριστής, απίστευτη τεχνική και γενικά ήταν ένα σύγχρονο δεκάρι τη θέση που λέμε, επιτελικός ποδοσφαιριστής, που πιστεύω ότι σε αυτή τη χρονική περίοδο θα ήταν πολύ μεγάλο όνομα. Όπως και τότε ήταν βέβαια. Σήμερα παρακολουθείτε την ομάδα? Ναι, σαφώς αναλυπώς. Απλά επειδή ζω στη Λάρισα, μου είναι δύσκολο να έρχομαι στα παιχνίδια. Συμμετέχω στα παιχνίδια που παίζουμε για φιλανθρωπικό σκοπό με τους Παλεμάχους. Είμαι δηλαδή στην ομάδα των Παλεμάχων. Και όταν μπορώ, προσπαθώ και εγώ να βοηθήσω μετά από την πλευρά μου. Τώρα στο γήπεδο δεν έρχομαι πάρα πολύ, αλλά σαφώς βλέπω τα παιχνίδια αναλυπώς. Στη Λάρισα, είστε προπονητής, αν δεν κάνω λάθος? Είμαι υπεύθυνος της Ακαδημίας του Απόλλων Λάρισας. Έχουμε 210 παιδάκια και είναι υψηλές προπονητής. Δεν ασχολήθηκα με το επάγγελμα. Έχω και δίπλωμα προπονητή, αλλά δεν ασχολούμαι ουσιαστικά επαγγελματικά. Δηλαδή περισσότερο με τα παιδάκια. Τη σημερινή βράβευση την περιμένατε? Όχι, μου ήρθε πολύ ξαφνικό. Είμαι μετά από 16 χρόνια και είναι ίσως η πρώτη φορά που γίνεται κάτι τέτοιο. Θεωρώ ότι είναι μια πάρα πολύ καλή κίνηση που έχει καθιερώσει η διοίκηση του κ. Σαββίδη. Είναι πολύ μεγάλη τιμή για εμάς τους παλιούς ποδοσφαιριστές να αισθανόμαστε κι εμείς κομμάτι της ιστορίας του ΠΑΟΚ. Και ευχή σας για το ΠΑΟΚ.
Και ευχή και προτροπή και πιστεύω ότι θα γίνει, θέμα χρόνου είναι, να αρχίσει να παίρνει κάποιους τίτλους που λείπουν τόσο πολύ από τον κόσμο της ομάδας.